Να καλησπέρα σου καταρχάς τη Μαρία την Πετρούτσου. Καλησπέρα Μαρία, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά Νικολέτα. Τι έχουμε σήμερα? Θα ξεκινήσουμε με την ανδρική ομάδα της ΓΕΗ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Κρήτης, έπεται το τουρνουά ανόδου στην Α2 κατηγορία, μετά την επιτυχία ανόδου σε ό,τι αφορά την Α1, τη Volley League και τον Όφι. Να ευχηθούμε ανάλογη επιτυχία και στις ομάδες ανδρών και γυναικών της ΓΕΗ, που τις επόμενες μέρες διεκδικούν την άνοδό τους στην Α2. Καλησπέριζουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Σταυρόπουλο. Καλώς ήρθατε, προπονητής της ανδρικής ομάδας της ΓΕΗ. Συγχαρητήρια καταρχάς σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι και την επίτευξη του στόχου. Και έρχεται βέβαια το κυρίαρχο κομμάτι. Πριν πάμε στο τουρνουά ανόδου, εγώ λέω, θα έλεγα να σταθούμε λίγο σε ό,τι αφορά την παρουσία σας στο τοπικό πρωτάθλημα, όπου ήσασταν αίτητοι, φτάσατε στα play-off. Με 2-1 επικρατήσατε του Σουφουπού Χανίων. Κάνοντας λοιπόν ένα απολογισμό, πού μπορούμε να σταθούμε? Να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία και το Άγιο Φως να φωτίσει τις ψυχές όλων και των οικογενειών μας. Κοιτάξτε, ο στόχος ήταν εξ αρχής από ότι πρέπει η ομάδα να πρωταγωνιστεί. Όχι ότι πρέπει να φτάσει στα μπαράζ, αλλά ότι έχει ανταγωνιστική ομάδα να τα καταφέρει. Τα καταφέραμε. Και φέτος ομολογώ ότι ήταν ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Και εκεί δείξαμε ότι έχουμε ψυχή, αντοχή και διάρκεια. Σωστά. Σε ό,τι έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς. Και το πήγατε πάρα πολύ καλά και επαφορμής και τις επιτυχίες των γυναικών, η οποία ξεκινάει αύριο την προσπάθειά της στην Πάτρα. Κατακτήσατε ως ΓΕΗ και το τουρνουά των νεανίδων στο τοπικό πρωτάθλημα και των εφήβων και των κορασίδων. Δεύτεροι στους παιδες, συνεχίζουν οι μικροί. Κάτι καλό γίνεται, είπε ο πρόεδρος, και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο σε ό,τι αφορά την ομάδα της ΓΕΗ. Σαφέστατα, σαφέστατα. Η δουλειά είναι ετών. Δεν είναι, είναι αρκετών και οι συνάδελφοι προσπαθούν μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους να κάνουν όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά και να υπάρχει η δυνατότητα τα παιδιά αυτά να απολαμβάνουν όλες αυτές τις επιτυχίες. Ο Σύλλογος έχει να δώσει ακόμα περισσότερα πράγματα. Πιστεύω ήδη έχει ξεκινήσει από πέρσι που βγήκε δεύτερη στο Πανελλήνιο. Φέτος σε εφήβους δεν πήγαμε άσχημα, πάρα πολύ καλά. Αποκλειστήκαμε τον Παναθηναϊκό που είχε παίκτες που παίζουν στη Volley League. Δείξαμε ότι έχουμε ανάστημα. Άρα το μέλλον είναι μπροστά μας. Σίγουρα. Πάμε λοιπόν στο τουρνά ανόδου. Ξεκινάει την Παρασκευή, Νικολέτα, στη Χερσόνησο. Καταφέραμε και το πήραμε εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να έχουν τα παιδιά της ΓΕΗ τη στήριξη του κόσμου σε αυτή τους την προσπάθεια. Στο Φιλονίδιο λοιπόν κλειστό γυμναστήριο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Την Παρασκευή. Εδώ. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο τα προηγούμενα χρόνια. Για τους άντρες είναι η πρώτη φορά. Πέρσι ξεκίνησε με τις γυναίκες. Το είχαν πάρει που βγήκε η άθληση. Και συγχαρητήρια που παραμένει. Συγχαρητήρια και στις γυναίκες μας, γιατί δεν ήταν ο στόχος, αλλά και προέκυψε στην πορεία. Πιστεύω να τα καταφέρουν. Πάνε στην Πάτρα, γίνονται μπαρά στην Πάτρα. Τα κορίτσια έχουν δυνατότητες, έχουν πολύ ταλέντο. Μια νεανική ομάδα. Είναι έτσι. Πολύ νεανική ομάδα. Αποτελείται από κορασίδες. Ουσιαστικά και καταφέραν ουσιαστικά να βγουν πρωταθλητές Κρήτης. Γι' αυτό το μέλλον είναι μπροστά τους και πιστεύω ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και μια και το αναφέρετε για τα κορίτσια, να κάνουμε την παρένθεση εδώ, να πούμε ότι αύριο παίζουν με τους Αμπελόκηπους. Την Πέμπτη έχουν ρεπό, Παρασκευή Πάτρα, Σάββατο Αργυρόπολη, Κυριακή με τον Ερμή. Έχουν, θεωρείτε, τις δυνατότητες να πάρουν το ένα από τα τρία εισιτήρια που οδηγεί στην άνοδο τα κορίτσια αυτά? Νεανικά αλλά φιλόδοξα. Σίγουρα, γιατί όπως είπαμε, δεν έχουν το άγχος. Δεν είναι μια ομάδα που. Έχει αυτό σκοπό. Έχει αυτό το σκοπό όλο αυτό. Και πιστεύω πάντα αυτό είναι κέρδος. Καθαρό ναι. Μυαλό είναι. Ναι. Όχι. Τα παιδιά έχουν πολύ ταλέντο. Τα κορίτσια έχουν πάρα πολύ ταλέντο και πολύ όρεξη σε αυτό που κάνουν. Γιατί ήμουν 2 χρόνια μαζί με τα κορίτσια. Γνωρίζω πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν. Και δεν έχει να κάνει. Και πέρσι και προπέρσι βγήκαμε δεύτερες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που. Ήρθε ξαφνικά. Συστηματική όπως δουλειά. Πέρσι πήραμε τον Κορασίδων. Πολύ σωστά. Στον Ιαννίδων μας ήταν δεύτερες 2 χρονιές. Δηλαδή είναι κάτι που έχει γίνει προεργασία τα προηγούμενα χρόνια και από τους υπόλοιπους συναδέλφους που τα έχουν πάρει από τις ακαδημίες, αλλά και από εμάς που τα παίρνουμε λίγο μεγαλύτερα τα παιδιά. Όσο για τους άντρες, πραγματικά θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ρεφίμνου.
στο τέλος ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Των Χανίων. Του Ρεθύμνου και που έγινε στα μετελικά. Και μετά το Χανίων που όντως δείξανε ότι υπάρχει και εκεί ταλέντο και βοηθάνε έτσι τις ομάδες της Κρήτης ή την ομάδα που είναι να πάει στα μπαρά, να τη βοηθήσει να προετοιμαστεί πολύ περισσότερο και το καλύτερα. Το θέλατε αυτό ούτως ή άλλως. Ναι, το θέλαμε πάρα πολύ και αυτό ήθελα να γίνει για να μπορούμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα εφόδια να καταλήξουμε στα μπαρά και να έχουμε τη δυνατότητα να... Τα καταφέρουμε. Πολύ σωστά. Παρασκευή λοιπόν, 7 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Χερσονήσου με το Μήλωνα, μια πολύ δυναμική ομάδα. Σάββατο στις 7 με τους Ίωνες και Κυριακή στις 4 με τον Απόλλωνα. Θέλω να μας κάνετε έτσι μια αναφορά σε ό,τι αφορά τη δυναμική των αντιπάλων. Τρεις αντίπαλοι, 4 ομάδες, 3 εισιτήρια. Κοιτάξτε, ο Μήλωνα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και ιστορική ομάδα. Έχει χρόνια που παίζει στην Α2. Πάντα ο στόχος και η στόχη του ήταν να ανέβει στη Volley League. Έχει έμπειρους αθλητές, γίνεται πολύ καλή δουλειά και χαίρομαι που θα παίξω με τέτοιες ομάδες γιατί εδώ φαίνεται και θα φανεί και η δική μας η δυναμικότητα. Οι Ίωνες το ίδιο έχει έμπειρους παίκτες που όσοι το λένε στην Αθήνα αποκτάνε περισσότερη εμπειρία τα παιδιά γιατί κάνουν και περισσότερα παιχνίδια, αλλά είμαστε και εμείς πάρα πολύ καλοί. Έχουμε αυτή τη φλόγα. Το θέλουμε πάρα πολύ και είναι σημαντικό τα παιδιά να δώσουν το 100% σίγουρα. Ξεκουραστήκαμε λίγο αυτές τις μερούλες, να είναι με τις οικογένειές τους, να πάρουν μας δύναμη. Και από χθες ξεκινήσαμε πάλι τη μίνι προετοιμασία για να είμαστε πανέτοιμοι την Παρασκευή. Το γεγονός ότι είναι 4 ομάδες, 3 εισιτήρια, μοιάζει ένας στόχος εφικτός. Υπάρχει κλειδί σε αυτό το στόχο της ανόδου? Κοιτάξτε, αυτά είναι λίγο μπούμερε οι καταστάσεις. Γι' αυτό πρέπει από την πρώτη μέρα να βάζεις τα δυνατά σου. Δεν υπάρχει να πεις ότι εγώ θα χτυπήσω αυτό το παιχνίδι, θα αφήσω το άλλο, να είμαι ξεκούρα, στρατηγική, δηλαδή είναι λίγο ναι, μπράβο. Εδώ όποιος θα καταφέρει να κάνει μία και δύο νίκες έχει εξασφαλίσει ήδη από την αρχή. Πάντως φαντάζομαι ότι η παρουσία του κόσμου, αυτό που λέγαμε και προηγούμενα, αποτελεί όχι μόνο ένα κίνητρο και μία όθηση δίνει στην ομάδα. Και νομίζω ότι θα είναι και μία παραπάνω υποστήριξη ψυχολογική, την οποία τη χρειάζεται. Όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά που με καλέσατε εδώ, είναι πιο σημαντικό κομμάτι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, να βλέπει το άθλημά μας, να στηρίζει τα παιδιά, γιατί αντλούμε πραγματικά μεγάλη δύναμη και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήταν στους αγώνες. Το play-off, πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι στο πρωτάθλημα και είμαι θετικός ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο και στους αγώνες μπαράς και να παρακολουθήσουν ένα υψηλό επίπεδο. Και να καλέσουμε και εμείς τον κόσμο να έρθει να αυτό είναι το απολαύσει η Μαρία και να δει έτσι ένα υψηλό επίπεδο στον αθλητισμό, αλλά νομίζω ότι και οι ομάδες οι άλλες ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το άθλημα θα θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Βέβαια, σίγουρα, δίνεται ευκαιρία. Φέτος η Κρήτη έχει την τιμητική της. Γιορτάζει στο κομμάτι του βόλεϊ. Το κύπελο Ελλάδος, η Όφη στην Α1. Πρέπει πραγματικά να δώσουμε την παρουσία, να τη δώσει ο κόσμος για να καταλάβει τι είναι και το βόλεϊ και να στηριχτεί και αυτό το άθλημα που χρειάζεται. Και να το δουν και τα παιδιά, να το μάθουν και τα παιδιά όσο ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ναι, βεβαίως. Αλίμονα. Έτσι είναι. Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα της ΓΕΙ για αυτή την πρόκληση της Α2 κατηγορίας, κύριε Σταυρόπουλε? Από την πρώτη μέρα που πατήσαμε στο γήπεδο της προετοιμασίας, ο στόχος μας ήταν αυτός. Η ομάδα δούλευε με βάση αυτό, αυτή να αντιμετωπίσει τις ομάδες που θα είναι στους αγώνες μπαρά. Μάλιστα. Από την πρώτη μέρα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει βάση μαγιά το γλυκό για να πατήσει η ομάδα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να ανέβει στην Α2 κατηγορία? Ναι. Υπάρχει δηλαδή. Το καλό, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι η ομάδα έχει βάθος. Δεν στηρίζεται σε 6, 7 ή 8 παιδιά όπως κάνουν περισσότερες ομάδες. Έχει από πίσω το ταλέντο των εφήβων και παιδών που όποια στιγμή έχουν καλεστεί από μένα για να μπουν να βοηθήσουν, τα καταφέρανε το ίδιο όπως και οι άντρες.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, γιατί το κομμάτι των υποδομών, Νικολέτα, είναι αυτά τα παιδιά πραγματικά που θα αποτελέσουν και το αύριο της ομάδας. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά όταν δουλεύεις και τα τμήματα υποδομής και ξέρεις ότι υπάρχει πίσω υλικό να στηριχθείς, να επενδύσεις για το μέλλον, και η ΓΕΗ πραγματικά φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα ότι υπάρχει αυτό το υλικό. Βέβαια, βέβαια, και συνεχίζουμε. Ήδη από πίσω υπάρχουν και άλλα παιδιά. Υπάρχει το Παμπεδικό, υπάρχουν οι ακαδημίες. Πρέπει να υπάρχει τροχός. Δεν πρέπει να σταματάει όλο αυτό σε μια φουρνιά. Mm-hmm. Γιατί αν σταματήσει μια φουρνιά, μετά διαλύεται το τμήμα. Και πριν, ότι όταν γίνεται δουλειά έτσι βήμα-βήμα, στάδιο-στάδιο, και όλο αυτό που μεταπηδάει στην επόμενη φουρνιά, αν θέλετε, τότε σημαίνει ότι γίνεται μια καλή δουλειά. Βέβαια, βέβαια. Και πραγματικά με την άνοδο στην Α2 πιστεύω περισσότερος κόσμος να έρθει να γνωρίσει το βόλεϊ, να έρθει να φέρει τα παιδιά του, να μπορέσουμε και εμείς από εκεί και πέρα να βγάλουμε αθλητές από τον τόπιο, mm-hmm. για να μπορέσουμε να υπάρχει η μαγιά, όπως είπατε πριν, και η συνέχεια. Mm-hmm. Νομίζω άλλωστε ότι η επιτυχία είναι αυτή που φέρνει και τον κόσμο. Το έχουμε δει στα διάφορα αθλήματα. Μέσα από τις επιτυχίες των αθλητών είναι μαγνήτης αυτός, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Εννοείται ότι παντού η επιτυχία είναι αυτό που μπορεί να προσελκύσει τον κόσμο και το ενδιαφέρον, πιστεύω, να τους... Και γίνονται και πιο δημοφιλή τα αθλήματα. Βέβαια. Κατά ψέματα. Και νομίζω με τη φετινή επιτυχία του ΟΦΗ, με την άνοδο της ομάδας στη Βόλεϊ Λίγκο, που πλέον πραγματικά θα βλέπουμε πάρα πολύ υψηλού επίπεδου παιχνίδια εδώ στο Ηράκλειο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχετε να δει. Νομίζω ότι... Να δει ο κόσμος του Ηρακλείου και της Κρήτης. Και μέσα, νομίζω ότι και το κοινό της Κρήτης και της Ιεράπετρας, που είχε την ευτυχία να παρακολουθήσει την τελική φάση του κυπέλου Ελλάδος, νομίζω άλλου επίπεδου Βόλεϊ. Γίνανε πραγματικά φοβερά παιχνίδια. Εγώ συγκινήθηκα γιατί όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα δύο Λίμπερο, ήταν παλιοί μου αθλητές από την Ορσιάδα από Σωστά. πάνω. Ταλαντούχα παιδιά και το έχουν αποδείξει και δείχνουν τι βόλεϊ μπορεί να παιχθεί όταν έρθει και του χρόνου με το καλό η Βόλεϊ και εδώ. Μας περιμένουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Φιλονίδιο Γυμναστήριο της Χερσονήσου, έτσι να στηρίξει την προσπάθεια της ΓΕΗ για άνοδο στην Α2. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και εσάς και την εκπομπή σας.